χρονιά στο φιλετικό ποδόσφαιρο. Είδατε όλοι, είστε μάρτυρες, ότι σήμερα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διαδικασία. Πράγματι έχει γίνει μια πρόταση μορφή στο πρόσωπό μου από τους 7. Ωστόσο όμως υπάρχουν 35 σωματεία στη Φθιώτιδα που έχουν μεμφθεί τους 7. Τα σωματεία αυτά λοιπόν ζητάνε να μάθουμε τους λόγους γιατί με μέμφονται. Καταρχήν γιατί με κατηγορούν, όταν έχει προηγηθεί γενική συνέλευση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού πέρσι το Φεβρουάριο. Άρα λοιπόν αυτοί με συγκαλύψανε αν εγώ έκανα κάτι. Και επίσης πριν λίγες ημέρες, 27 Νοεμβρίου, ξανακάναμε γενική συνέλευση όπου ομόφωνα εγκρίναμε τον προϋπολογισμό μας. Κανένας δεν είπε τίποτα. Μετά από 9 μέρες λοιπόν ξέρουμε όλοι τι έγινε και οι άνθρωποι αυτοί στείλανε ένα χαρτί για αναδιάρθρωση. Παρόλα αυτά όμως τα σωματεία, όπως ξέρετε, πήγα και γύρισα όλη τη Φθιώτιδα κάνοντας πάνω από 5.000 χιλιόμετρα και 35 σωματεία μου υπογράψανε να μεμφθούμε αυτούς τους 7 ανθρώπους, να κάνουμε γενική συνέλευση που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εάν λοιπόν εγώ δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο, να αποχωρήσω και να φύγω από το φιλετικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό θα το κρίνει, παιδιά, ο λαός και όχι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που ήρθε εδώ σήμερα, τον οποίον έχω μηνύσει, με έχει απειλήσει μαζί με το παιδί μου στο Ολυμπιακό στάδιο, μου έχει τηλεφωνήσει και μου έχει πει ότι θα με βάλει σε ένα περιφερειακό καροτσάκι, θα με σκοτώσει και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είναι ντροπή σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρανε τέτοιου είδους άτομα να έρθουν εδώ να διαφεντέψουν το φιλετικό ποδόσφαιρο. Το φιλετικό ποδόσφαιρο το πήγαμε πολύ ψηλά. Σας έχω ανεβάσει σε όλα τα site τους προϋπολογισμούς, τους ισολογισμούς. Όπως είδατε, εξοικονομήσαμε 200.000 ευρώ και κάποιοι στεναχωρηθήκανε. Γιατί κάποιοι χάσαν τις διακοπές τους και την καλοζωία τους. Όχι, παιδιά, δεν θα περάσει. Θα νικήσει η δημοκρατία, θα νικήσουν οι ομάδες και το φθιωτικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Και να πω και κάτι άλλο. Οι 7 λοιπόν δεν έχουν σωματεία που τους εκπροσωπούν. Το τελευταίο σωματείο που μπήκε και έγινε 35 η Δίβρη δεν εκπροσωπεί τον κύριο Ζουμπόπουλο. Η Δίβρη λοιπόν θέλει γενική συνέλευση και εκλογές και πολλά άλλα σωματεία. Να πάμε λοιπόν σε εκλογές και να λείψουν αυτά τα τραγικά φαινόμενα που είδαμε σήμερα. Τραγικά τα φαινόμενα. Δηλαδή ήρθε εδώ εκπρόσωπος ο κύριος Γρηγορίου της ΑΕΚ, ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι να πω, έχουν καμιά δουλειά στο ρεστινικό ποδόσφαιρο, έχει καμιά δουλειά η ΑΕΚ εδώ. Αυτά λοιπόν να τα δούμε, να τα δείξουμε σε όλη την Ελλάδα, να δουν ποιοι διαφεντεύουν τις τύχες μας, ποιοι διαφεντεύουν το ποδόσφαιρο και να αφήσουν ελεύθερο το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο το πήγαμε εκεί που το πήγαμε και δεν θέλουμε να έχουμε και να γίνουμε και να έχουμε νταντά στο κεφάλι μας. Είμαστε μόνοι μας και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτά, εγώ όπως σας είπα έχω έτοιμο το συνδυασμό, οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν άμεσα, το γρηγορότερο είναι 28 Νοέμβρη ημερολογιακά σύμφωνα με αυτά που ζητάνε τα σωματεία. Αυτό λοιπόν που κάνανε οι 7 είναι ένα πραξικόπημα, το οποίο πραξικόπημα όπως τους είδατε κάποιοι τους επιβάλλανε. Σήμερα εδώ πέρα είχανε κάποιους, πώς να το πω, που τους λέγανε τι πρέπει να κάνουν. Υποβολή, έτσι το λένε στο θέατρο. Έχουμε τον υποβολέα μας και άμα ξεχνάμε τα λόγια μας πρέπει να λέμε και να μας τα θυμίζουν. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε υποβολής, θέλουμε το φθιωτικό ποδόσφαιρο να είναι αυτόφωτο και όχι ετερόφωτο. Όχι με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Εντάξει, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ξέρουμε, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί κάποια συμφέροντα με τους τρόπους και τις μεθόδους που τα υπηρετεί. Εμείς λοιπόν δεν τα υπηρετούμε αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ.